Αυστηρά περιοριστικά μέτρα με στόχο να ανασχεθεί ο βαθμός αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου ανακοινώθηκαν το απόγευμα και μπαίνουν σε εφαρμογή από αύριο τα ξημερώματα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση για τη λήψη μέτρων κατά το παράδειγμα των Χανίων ελήφθη μετά από έκτακτη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Μια απόφαση που θεωρείται αναμενόμενη, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων πολλαπλασιάστηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 58 κρούσματα που είχαν καταγραφεί μέχρι την 1η Αυγούστου, στις 30 Αυγούστου εκτοξεύτηκαν στα 279. Όπως έχει αποτυπωθεί και στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης που καταγράφει την πορεία εξάπλωσης του COVID-19 σε όλη τη χώρα. Η Κρήτη ξεπερνά αυτή τη στιγμή σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το Βόρειο Αιγαίο, την Κεντρική Ελλάδα και τα Επτάνησα. Δυστυχώς κλείνουμε τον Αύγουστο με αρνητικό ένα πάλι ρεκόρ. Ξεπεράσαμε τα 10.000 κρούσματα στη χώρα. Ένας αρνητικός Αύγουστος δυστυχώς από πολλές απόψεις και έξω από τη χώρα μας. Η πανδημία στην Ευρώπη και στον κόσμο φαίνεται ότι δεν καταλαγιάζει και αυτό φαίνεται και στη χώρα μας, γιατί ο Αύγουστος, να φανταστείτε, από τα 10.000 τα 5.000 κρούσματα στη χώρα μας ήταν τον Αύγουστο. Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αφού προηγήθηκε εισήγηση και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Προηγουμένως είχαν επιβεβαιωθεί άλλα 2 θετικά κρούσματα κορονοϊού, αυτή τη φορά στο Νεοποί Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 2 υπαλλήλους του οργανισμού που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Ένα ακόμη κρούσμα καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρόκειται για νεαρό φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του τμήματος, Άγγελος Μπίλας. Και για τα 2 περιστατικά έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες για την απολύμανση των κτηρίων, όσο και την ιχνηλάτηση των επαφών τους. Πολύ σημαντική η επόμενη εβδομάδα, με την έννοια να επιστρέψουμε σιγά σιγά στις δουλειές μας, να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, και αυτό θα οδηγήσει και στο να ανοίξουν τα σχολεία και να μπούμε όλοι σε μια κανονικότητα. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω το πρόβλημα στον τουρισμό,